Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Έμπρακτα δείχνουν για άλλη μια φορά την ανθρωπιά τους οι κριτικοί, οι οποίοι ενώνουν δυνάμεις για να βοηθήσουν τον 20χρονο δικυκλιστή που έπεσε σε λακκούβα και από τότε δίνει μάχη για να μην χάσει το μάτι του. Καλλιτέχνες από όλη την Κρήτη θα τραγουδήσουν αφιλοκερδώς και όλα τα έσοδα της βραδιάς θα πάνε για το χειρουργείο του νεαρού. Τεράστια συγκίνηση προκάλεσε η εικόνα του τυφλού σημεοφόρου στα Χανιά. Ο Παρασκευάς Πιπεράκης, μαθητής της 3ης Λυκείου, παρέλασε περήφανος κρατώντας την ελληνική σημαία και καταχειροκροτήθηκε. Ένα σημαντικό βήμα ολοκληρώθηκε για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στο Μονονάφτη. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στο Μαλεβίζι με ένα πάρκο έκτασης περίπου 50 στρεμάτων. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.